σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Έτσι. Καλώς ορίσατε. Η Eurovision σημαίνει διαγωνισμός και δεν μπορεί να υπάρξει διαγωνισμός. Είναι ένα καπάκι διαγωνισμό. Έχω δύο νέες παρουσιάστρες στην Eurovision. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γνωρίζετε τίποτα, έτσι σας πάμε. Αν όμως θα έλεγες γνωρίζεστε. Όχι, δεν γνωρίζετε το τσέντρο. Γνωρίζουμε βέβαια. Δεν γνωρίζετε πολλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το παιχνίδι μας φέτος, αυτό το παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε, λέγεται 60 Years of Eurovision, 60 Years of Challenge. 60 années de Eurovision, 60 années de compétition. Τι είπες τώρα. Έτσι. Τι είπες τώρα. Γιατί τα γαλλικά. No. Είναι έμβολη μας στην Eurovision. Λοιπόν. Επειδή δεν σας έχω πολύ εμπιστοσύνη και επειδή θέλω σήμερα να στέψουμε την Miss Eurovision, έχω δίπλα στην Μέρη Σιρατσάκη τον Eurovisionologo, Eurovisionodifi Γιάννη Πουλόπουλο! Σώσε μας, Γιάννη, σώσε μας! Μη σε νοιάζει, το έχω! Από την πλευρά της Ντορέτας έχω τη Eurolagna! Έτσι! Τη Euroreporter! Κι άλλο! Κατερίνα Σουλιώτη! Ναι! Χαμός για την Κατερίνα, μπράβο. Μπράβο Κατερίνα. Θέλω να σας πω ότι και οι δύο έχουν τόσει τα πόδια τους να κυνηγάνε όλους τους stars της Eurovision, να μην μπορούν να σταθούν. Θέλω να μου πεις, πες μου μία στιγμή η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική για σένα όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ακολουθείς την Eurovision. Έχω κλάψει σε ζωντανή σύνδεση στο Μέγκα για την Ευρυδίκη που δεν πέρασε στον τελικό της Eurovision με το Κόμψη Κόμψα. Αυτό και μόνο! Θέλω να έχει μεγάλο χειροκρότημα. Κανόνισε να μην κλάψουμε τώρα με το αποτελέσμα. Όχι, το έχω σου λέω. Εσύ έχεις κλάψει. Εσύ τι έχεις πάθει. Με μαύρο δάκρυ. Ορίστε. Μαύρο δάκρυ που το έριξες. Το έριξα το 2005. Στην Έλληνα Παπαρίζου με τη νίκη της Ελλάδας, Ελενάρα! Και Φώτη μου, έριξα άλλο μαύρο δάκρυ κυνηγώντας τον Τίμα Μπιλάν το 2008. Δύσκολος. Απαπαπαπα, δεν μου καθόταν με τίποτα για κιού. Και κάποια στιγμή νικάει και το στριμώχνουμε σε ένα καμαρίνι και Παναγία μου έκανε δήλωση, Παναγία μου. Μπράβο σας. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη και σε αυτούς, όχι, έχω εμπιστοσύνη, αλλά θέλω πολύ να συμμετέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στηρίξει αυτό το διαγωνισμό, έχουν παθιαστεί για αυτό το διαγωνισμό και είναι εντυπωσιακό το πόσο γνωρίζουν λεπτομέρειες αυτού του διαγωνισμού. Από εδώ έχω τους Eurofans. Παρακαλώ, ένα χειροκρότημα μας. Δώσε. Λοιπόν, σας δίνω την ευκαιρία. Σας δίνω την ευκαιρία να ανεβείτε επάνω, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, οποιοσδήποτε, έτσι, που θα βοηθήσετε τις ομάδες να κερδίσουν. Ποιος θέλει να ανέβει με τη Μέρη? Έλα, Eurofan μου. Έλα, θέλω συμμετοχές. Αν είναι μελαχρινός, ακόμα καλύτερο. Ανέβε επάνω, πήγαινε στη Μέρη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τώρα θέλω να δω, ποιος θέλει να ανέβει με την ομάδα της Ντορέτας. Κάποιος να ξέρει, παιδιά, έλα. Να ξέρει. Θέλω συμμετοχές. Ωραία, έλα. Έλα πάνω. Ωραία, εσύ ξέρεις, σε κόβω. Λοιπόν, σε το όνομά σου. Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Πόσα χρόνια παρακολουθείς την Eurovision? Τα τελευταία 10 χρόνια. Εντάξει, είναι και 15. Μου. Έλα, χαιρετιέστε μετά. Κάτσε. Όχι, να το πάρε ένα μικρόφωνο εκεί. Πώς σε λένε? Τάσο. Τάσο, πόσα χρόνια παρακολουθείς την Eurovision? Πάνω από 30. Πάνω από. Ναι, αλλά είσαι μεγαλύτερη ηλικία από τον Γιώργο. Πόσα χρόνια είσαι, Βρετάσο? Ό,τι έχεις κάνει, έχει πιάσει. Τα 39. Μπράβο, έλα. Από λόγια, εντάξει. Να μας πεις, ο Eurofan μου είδες, ο Eurofan. Όχι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω τους όρους αυτού του παιχνιδιού. Έχουμε 60 δευτερόλεπτα για αυτή την ομάδα, η οποία θα πρέπει να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις που θα τις κάνω, και 60 δευτερόλεπτα για αυτή την ομάδα. Οκ, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν. Πάμε! Ναι! Ο διαγωνισμός της Eurovision έγινε για πρώτη φορά το 1956, Λουγκάνο, Ελβετία, κέρδισε η Λιζάσια. Εντάξει. Άλλο. Εντάξει. Η πρώτη χώρα που κέρδισε την Eurovision ήταν η... Ελβετία! Με 7 βραβεία πρώτη χώρα στατιστικά. Ιρλανδία! Έλα! Τόνι Λόγκαν 3 φορές. Ιρλανδία! Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου εκπροσώπησε την Ελλάδα το... 95, ποια προσευχή. Πόσες φορές έχει κερδίσει η Πορτογαλία τον διαγωνισμό? Καμία, ποτέ. Καμιά και κρίμα.
Ποτέ! Δεν με νοιάζει. Φεγγάρι καλοκαιρινό ήταν ο τίτλος της ελληνικής συμμετοχής το 81 από τον Γιάννη Δημητρά. Τι, τα ξέρεις όλα! Ναι! Το 1986 η Σάντρα Κιμ είχε κερδίσει ενώ είχε δηλώσει ψεύτικη. Η ηλικία ήταν 13 και είχε πει 16. Δεν έχει σημασία. Το 98 η Dan International χάλισε στο Ισραήλ την τρίτη νίκη. Ναι, η άλλη νίκη. Τρίτη νίκη. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της Eurovision του 1969 είχε ο μεγάλος... Ήταν ο Δαλή. Δεν μετράει, ήταν εκτός χρόνου. Όχι, μετράει. Μετράει, είμαστε μικροί. Λοιπόν, το πιάνω. Επειδή Επειδή η Eurovision έχει πάρα πολύ μεγάλη ίντρικα, σας βάζω όλους μάρτυρες να βγάλετε πιο συνονικητή στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην δεύτερη ομάδα. Έτοιμοι. Τάσο, ετοιμός. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, ναι. Ο χρόνος κυλάει. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας ήταν το... 1984. Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου ήταν το... 81. Η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε το διαγωνισμό ήταν η... Η Βίκη Λέανδρος. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη Eurovision. 96. Με μόνο για μας. Τραγουδίστε το άμα το ξέρετε. Δεν θέλει να το κάνει στον χρόνο μας. Το 1986 η Σάντρα Κιμ είχε κερδίσει ενώ είχε δηλώσει ψεύτικη. Ηλικία. Σε ποιο μέρος του Τζόνι Λόγκαν έγραψε τη συμμετοχή της... Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο, περιμένοντας την πτήση του. Σιγά. Η Ισλανδία συμμετέχει στην Eurovision από το 1986. Μπράβο. Στην Eurovision το 1969. Το απίστευτο ήταν η... Ήταν Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, UK. Το Μονακό έχει κερδίσει το διαγωνισμό για φορά. Ωραία, η πρώτη και μοναδική στιγμή. Η νίκη της Τουρκίας ήρθε το 2003. Η Ιρλανδία είναι η μόνη χώρα που... Έχει 7 νίκες. Πόσες? 7. Έλα, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε αποτελέσματα για το ποια, ποια ομάδα ήταν η κερδισμένη. Εμείς. Ήταν η αυτή η ομάδα. Ναι. Όχι, όχι. Ναι. Ήταν αυτή η ομάδα. Έτσι, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Τι συγγνώμη, ποιος το λέει. Λοιπόν, αυτή η ομάδα. Ναι. Αυτή η ομάδα. Να μάθετε να χάνετε. Νομίζω το μικρό να κερδίσω. Ντορέτα, έλα μπροστά. Έλα μπροστά. Θέλω να σας πω ότι η Ντορέτα Παπαδημητρίου είναι η Miss Eurovision 2005. Θέλω να κλάψεις, κοπέλα, πικρά. Πραγματικά. Βεβαίως. Γιατί έχουμε και τη στέψη. Παρακαλώ πολύ να έρθουν τα αγόρια. Τα αγόρια. Τα αγόρια. Τι βραβείο καλέ είναι αυτό. Τα αγόρια ακούω. Α! Α! Πέρασε έτσι την κορδέλα. Εντάξει, ότι θα το ζούσα κι αυτό. Στα Καλυστία δεν κάνουν αυτό. Βγάζει τα παπούτσια σου, διαμαρτύρεσαι. Δεν μας ενδιαφέρει. Παίρνω και τα παπούτσια. Έχεις και κορώνα. Ευχαριστώ. Έχεις και ανθοδέσμη. Θέλω να σου πω, Ντορέτα μου, ότι για ένα χρόνο θα πρέπει να εμφανίζεται σε όρθιες εμφάνιση με αυτή την περιβολή. Κράτα το, Ντορέτα. Έτσι. Η Miss Eurovision 2015, κυρίε και κύριοι. Είστε πολύ συγκινημένοι. Αυτό είναι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι μέσω του παιχνιδιού μας θυμηθήκαμε κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές από τα 60 χρόνια της Eurovision. Πάμε αμέσως να δούμε ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές από τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Θεσμού Τραγουδιού.